Όταν το έθιμο ξεφεύγει, τότε μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη. Μεγάλη εβδομάδα. Μέρες θρησκευτικής κατάνοιξης. Ωστόσο, κάθε χρόνο, απερισκεψίες της στιγμής στιγματίζουν για πάντα ζωές και οικογένειες. Θα προσπαθήσουμε, έχοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στη Μεγάλη Τρίτη, αυτοί οι ελέγχοι να εντατικοποιηθούν μέχρι και το Πάσχα, έτσι ώστε τελειώνοντας να μην έχουμε κανέναν τραυματισμό. Για την αστυνομία, τον πιο σημαντικό ρόλο το διαδραματίζουν οι γονείς. Από αυτούς ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Και με τη συνεργασία τους, το έργο των δυνάμεων ασφαλείας για καταστολή μπορεί να καταστεί αχρίαστο. Επειδή φαίνεται η χρήση να γίνεται από πρόσωπα της ηλικίας των 14 μέχρι 16, παράκληση προς όλους να ελέγξουν τα παιδιά, να επικοινωνήσουν μαζί τους και εκεί που θα χρειαστούν τη βοήθεια της αστυνομίας να το πράξουν χωρίς κανένα δισταγμό. Στο μεταξύ, νωρίς το πρωί, οι άνδρες του ΟΠΕ ειδικών καθηκόντων Λάρνακας εντόπισαν σε αυτοκίνητο 24χρονο και κατέσχεσαν 500 κροτίδες. Ενώ χθες, στην ίδια περιοχή, η αστυνομία κατήσχε από δύο ανήλικους τσάντα, η οποία περιείχε 240 κροτίδες και 37 ρουκέτες. Την ίδια ώρα, σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική, η οποία υπενθυμίζει ότι η λαμπρατσιά, εκτός προαυλίου ιερών ναών, είναι παράνομη. Το έθιμο είναι μόνο οι λαμπρατζές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα προάβλια των εκκλησιών σε συνεργασία με τις εκκλησιαστικές αρχές και τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης. Την ανησυχία για την παράνομη κοπή δέντρων που παρατηρείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο εκφράζει και το Τμήμα Δασών, το οποίο προειδοποιεί ότι η παράνομη κοπή δέντρων αποτελεί αδίκημα. Δηλαδή, αν σας ζητήσουν να τους υποδείξετε δέντρα για να κόψουν, αυτό μπορείτε να το κάνετε? Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εφόσον. Εμείς προτιμούμε να συνεργαστούμε με τα κοινοτικά συμβούλια. Κάθε κοινοτικό συμβούλιο, αντιλαμβάνομαι, επειδή είναι ένα έθιμο, στηρίζει αυτή την εκδήλωση και είναι καλά να έρθουν σε επαφή με τους πλησιέστερους δασικούς σταθμούς, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Το Τμήμα Δασών εφιστά την προσοχή όλων όσοι, χωρίς επίγνωση της οικολογικής καταστροφής που προξενούν, συμβάλλουν στο να χαθούν πολύτιμα δέντρα, όπως τρεμιθιές, χαρουπιές, ευκάλυπτη κυπαρίσια, ακόμη και καλοπιστικά δέντρα.